Αδελφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας, με τη χάρη της Παναγίας μας και δια του Ζιών του Αγίου Καρμάκτρος Γεωργίου του Τροπεοχώρου, εφτάσαμε στην 40η ημέρα μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας επί 40 ολοκλήρους ημέρας εμφανίζεται στους μαθητάς του και σήμερα εορτάζουμε την τελευταία εμφάνισή του. Παρέλαβε τους μαθητάς αυτού και αλήθενε στο όρος των ελαιών. Και εκεί αφού τους ευλόγησε, ανελήφθη εν μέσω αυτών, ανελήφθη εις τους ουρανούς και έβλεπαν αυτόν οι μαθητές. Όταν έβλεπαν εκείνον αναλαμβανόμενον εις τους ουρανούς, εμφανίστησαν δύο άγγελοι, οι οποίοι είπαν εις αυτούς, τι βλέπετε αυτήν την στιγμή, λέγει, λέγουν οι άγγελοι στους μαθητάς, τι στήκατε βλέποντας εις τον ουρανό. Όπως αναβαίνει αυτήν τη στιγμή, κατά τον ίδιον τρόπον θα έρθει, λέγει, για να κρίνει τον κόσμο. Έκτοτε τα γεγονότα, αδελφοί μου, από την ημέρα της αναντύψεως του Κυρίου μας, έκτοτε τα γεγονότα εμφανίζουν ακριβώς τα επακόλουθα εκείνης της αναντύψεως του Κυρίου μας. Όλοι οι οπαδοί εκείνου που ανελήφθηκαν στους ουρανούς πληρώνουν και θα πληρώνουν έως της συντελείας του αιώνος. Όσοι ακολούθησαν εκείνον τον αναληφθέντα στους ουρανούς, όσοι θα τον ακολουθήσουν θα πληρώσουν με το τίμημα του μαρτυρίου και της αγωνίας στον κόσμο αυτόν. Όσοι θα είναι οι εχθροί του δεν θα έχουν τίποτε άλλο να πράξουν ημιμόνον να καταδιώκουν τους οπαδούς του αναληφθέντος στους ουρανούς. Τούτο το παρακολουθήσαμε, το παρακολουθούμε και αυτή τη στιγμή, αδελφοί μου, θα αντιληφθούμε το μέγεθος της υποκρισίας του κόσμου, οι οποίοι ουδέν έτερον πράττουν ημιμόνο να καταδιώκουν τους οπαδούς του αναληφθέντος στους ουρανούς, να καταδιώκουν τους χριστιανούς όσοι φέρουν το όνομα του Χριστού μας. Από τη στιγμή κατά την οποία θα ομολογήσεις τον Χριστό, θα ακολουθήσεις τον Χριστό, θα ποιείς το θέλημα του Χριστού και τα συντολά του, θα έχεις εναντίον σου το αντίθετο στρατόπεδο, τους εχθρούς του Χριστού. Εκείνοι οι οποίοι νυχθημερών θα αγωνίζονται ώστε να εξαλείψουν αυτό το όνειρο από πάνω στην γη. Αυτή τη στιγμή που εμείς ομιλούμε και βρισκόμεθα στην Ελλάδα και είμαι θα ελεύθεροι και απολαμβάνουμε αυτήν την ελευθερία, αυτήν την αγάπη, την μεγάλη, την οποία ο Θεός έχει εις εμάς, υπάρχουν δίπλα μας αδερφοί μας οι οποίοι υποφέρουν και πάσχουν και μαρτυρούν. Και τα μαρτύρια προέρχονται από τους εχθρούς του Χριστού. Ήρθε εις χείρας μου, αδερφοί μου, μία εγκύκλειος των αδερφών μας, η οποία εξεδόθη από την ιεραρχία της Σερβίας, από τους δεσποτάδες, από τους επισκόπους, από τη σύνοδο της Σερβίας. Αυτοί οι αδερφοί μας οι Σέρβοι ανακοινώνουν στον κόσμο την αλήθεια την οποία αυτήν τη στιγμή καλύπτουν οι υποκριτές της γης. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να κυβερνούν τον κόσμο με επικεφαλής αυτό το έθνος της ανομίας, το οποίο ονομάζεται Αμερική. Τα σημαίας αυτού του Μαΐου γράφει η εγκύκλειος από τους επισκόπους της Σερβίας, που η Ευρώπη και μαζί της όλος ο κόσμος εορτάζουν την 50η επέτειο της νίκης κατά του ναζισμού και του φασισμού,
στο Γιασέρβατς και στα περίφορα του, όπου κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου περισσότεροι από 700.000 Ορθόδοξοι Σέρβοι ανάμεσα σε άλλους δολοφονήθηκαν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτοί οι οποίοι κατεσφάγησαν ήσαν αδερφοί μας και μαρτύρησαν από το μαρτυρικό εκείνο μαχαίρι των οπαδών του Πάπα. Οι επιζήσαντες Σέρβοι της Δυτικής Σλαβωνίας διώχονται και πάλι σήμερα μέχρι να εξαφανιστούν. Σκοπός δηλαδή ολοκλήρου αυτού του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά να εξαφανίσουν τους οπαδούς του Χριστού, τους χριστιανούς. Στον βαθμό που εμείς γνωρίζουμε πάνω από 1.500 άτομα, πάνω από 1.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ακούσετε δεύτερο, πάνω από 1.500 άτομα σκοτώθηκαν την 1η και την 2η Μαΐου τούτου του χρόνου. Προχτές, ακόμη δεν πέρασε μήνες. Πάνω από 1.500 άτομα, οι περισσότεροι των οποίων ήσαν γυναίκες και παιδιά. Και πού σκοτώθηκαν, λέω, οι επίσκοποι ομιλούν την αλήθεια. Όχι αυτό το οποίο ανακοινώνουν αυτοί οι υποκριτές της γης. Στο Γιασένοβατς, στο Ουκούτσανι, στον δρόμο για την Πόθανσκα, Κράντσικα, καθώς έτρεχαν για να σωθούν. Στον Βέλα Στένα, μόνο σε αυτό το σημείο πυροβολήθηκαν περί τις 500 γυναίκες και παιδιά. Προχτές, αδελφοί. Στον ποταμό της Σάβα, ενώ προσπαθούσαν να τον περάσουν κολυμπώντας, έπεσαν μέσα στον ποταμό για να περάσουν απέναντι και τους κατέσπαξαν μέσα στον ποταμό. Δεν γνωρίζουμε επίσης τον ακριβή αριθμό των νεκρών μέσα στα ίδια δάση όπου οι ουστάσι ναζιστές Κροάτες, οπαδοί του Πάπα, σκότωναν τους προγόνους τους στον διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμη δεν γνωρίζουν, λέγει, οι επίσκοποι πως είναι σκοτωμένοι μέσα στα δάση εκείνα τα οποία κατεσφάγησαν 700.000 πρόγονοι των σημερινών Σέρβων. Ήθελα να σας επενθυμίσω ότι αυτοί οι υποκριτές λέγουν ότι αυτόν τον αρχηγό των Σέρβων θα τον συλλάβουν ως εγκληματία πολέμου. Αν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται να σώσει αυτό το έθνος, αυτή την φυλή, αυτό τον χριστιανισμό, ο οποίος κατασπάζεται κάθε ημέρα, αυτό δεν είναι εγκληματία πολέμου. Τον κατασπάζουν και ακόμη λέγουν ότι πρέπει να καταδικαστεί ως εγκληματίας πολέμου. Οι εγκληματίες πολέμου είναι ελεύθεροι. Είναι αυτό. Νέες ουρές απελπισμένων προσφύγων έχουν κατακτήσει την Πόσανσκα, Κράντσικα, Νόβα Τόπολα, Αλεξάνδροβατς, Λαχτάτσι, Λίγεβατς, όλοι και κινούνται στους δρόμους προς την Πάνια Λούκα ή ακόμη και προς τη Σερβία. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, 6.000 έχουν καταγραφεί ως τώρα να περπατούν στους δρόμους για να σωθούν. Στην περιοχή του Μπάκρατς, στις Γραβνίτσα και ο Μάνουβας, καθώς και στην Παπλένιτσα, τουλάχιστον άντι 6.000 πολίτες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται περί τα 1.000 παιδιά και περίπου 1.500 στρατιώτες, έχουν παραμείνει πλήρως περικυκλωμένοι από τον κροατικό στρατό, αντιμετωπίζοντας τον ολοκληρωτικό αφανισμό από τους οπαδούς του Πάπα.
Μέχρι χθες 4 Μαΐου του 1995 δεν επέτρεπαν οι οπαδοί του Πάπα, οι Κροάτες, την προσέγγιση σε καμιά διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση. Προφασιζόμενοι λόγους ασφαλείας, στην πραγματικότητα όμως για να εξαφανίσουν τα ίχνη των εγκλημάτων, αλλά και για να προχωρήσουν ανενόχλητοι στην ολοκλήρωση της ιεροτελεστίας του αίματος πάνω στους αθώους κατοίκους του περικυκλωμένου Πάκρατς και ως εκ τούτου σε ολόκληρη τη Δυτική Σλαβωνία και που αφονορίστηκε εθνικά καθαριστή. Κατά την διάρκεια του εθνικού καθαρισμού το 1991, ο σερβικός πληθυσμός από 280 χωριά της περιοχής που αποκαλείται Μικρή Ράστια είχε ολοκληρωτικά ξεριζωθεί και εξοριστεί, 280 χωριά. Τώρα την 1η και την 2η Μαΐου τούτου του έτους 1995, τα εναπομείναντα 65 χωριά και όλες οι ενορίες της Επισκοπής της Λαβωνίας καταστράφηκαν. Οι κληρικοί και ο επίσκοπος τους Λουκιανός κατόρθωσαν να διαφύγουν εκτός από τον ιερέα Λεόντιον Αλαβάνιε που βρίσκεται μαζί με τους περικυκλωμένους στο Ομάνοβατς. Ο ιερέας πατήρ Σάβας Πότσουτσα τραυματίστηκε 6 φορές από Κροάτες στρατιώτες, καθώς μετέφερε παιδιά και τώρα βρίσκεται σε κακή κατάσταση στο νοσοκομείο της Μπάνια Λούκα. Κατά το μήκος του ποταμού Σάβα επιπλέουν και πάλι πτώματα δολοφονημένων ανθρώπων. Έτσι όπως όταν δούλευε το στρατόπεδο συγκεντρώσεως του παλαιού Γιασένοβατς, ένα από τα πλέον απάνθρωπα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Ναζί στην Ευρώπη. Πρέπει να τονιστεί ότι η Δυτική Σλαβωνία έχει τηρήσει όλες τις διεθνείς συμφωνίες. Ό,τι πούν αυτοί οι καρχαρίες, οι μεγάλοι, αυτοί οι υποκριτές, τα δέχονται αυτοί οι αδερφοί μας. Τα δέχονται για να σωθούν. Και όμως, λέει, αρχίζοντας από το σχέδιο Βάντς και συνεχίζοντας με όσες ακολούθησαν, αναμένοντες μία ειρηνική λύση του προβλήματός της. Ο λαός της πίστεψε στην διεθνή κοινότητα. Πίστεψαν ότι θα τους σώσουν στην προστασία των δυνάμεων του ΟΗΕ και της Ιουγκοσλαβίας. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, τους έλαβαν εχμαλώτους αυτούς, που δεν φταίνε τα παιδιά, δεν φταίνε τα καημένα, αυτά αισθάνεσαν από τους αρχηγούς μας, δεν φταίνε. Αλλά και οι αδερφοί μας για να σωθούν, τους έπιασαν εχμαλώτους αυτούς, διότι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε τους βομβαρδίσουν για να τους εξαφανίσουν. Και τους λέγουν ότι αν αυτή τη στιγμή μας βομβαρδίσετε, δεν έχουμε παρά να τους εκτελέσουμε αυτούς που κρατούν. Εσείς μας εκτελείτε και μας σκοτώνετε και θα σας σκοτώσουμε και εμείς εσάς. Αυτοί οι ΟΗΕ λέγουν εγγυήθηκαν την ασφάλεια αυτού του κόσμου. Είναι δυστυχώς επιβεβαιωμένο ότι οι τοπικές δυνάμεις του ΟΗΕ και οι ανώκρανοι είχαν ενημερωθεί για αυτή την επικείμενη επίθεση του κροατικού στρατού, των οπαδών του Πάπα. Είχαν γνωρίσει και τους έβαλαν ακριβώς, αδερφοί μου, ότι έκαναν εμάς στην Κύπρο. Έφεραν αυτούς του ΟΗΕ στην Κύπρο για να φυλάξουν τάχατες, να φυλάξουν τους Κυπρίους για να μην τους σκοτώσουν οι Τούρκοι. Και τι έκαναν, έβαζαν τους Τούρκους και τους εσκότωναν και κουβαλούσαν όπλα εις τους Τούρκους για να κατασπάσουν τους Έλληνας της Κύπρου.
Η δε σφαγή η οποία επικολούθησε στην Κύπρο είναι ομοία με αυτήν τη σφαγή η οποία γίνεται τώρα από τους Κιανοκράνους. Βάζω δηλαδή με μια λέξη κατά την απλή γλώσσα την αλουπούν να βλέπετε σκότες. Βάζουν αυτούς τους κακούργους για να μας φυλάξουν τάχατες και μας κατασπάσουν. Τώρα που τους έπιασαν εκ παρόντος όμως οι αδερφοί μας φωνάνε. Μη σκοτώσετε λέγει αυτούς. Όταν σκοτώνουν εκείνοι τους αθώους και τα γυναικόπαιδα έχουν το δίκαιο. Και όταν θα έρθει η στιγμή των οι άλλοι έχουν το άδικο. Η επίθεση αυτή λέγει των οπαδών του Πάπα των Κροατών είχε να αρχίσει τις 9 μετά μεσημβρία της 30ης Απριλίου του 1995, οπότε και αποσύρθηκαν παραδίδοντες λέγει τα θέσεις τους εις τους επιδρομής. Εκεί που εφύλαγαν λέγει, άνοιξαν λέγει τους δρόμους για να επιτεθούν επάνω στους αδερφούς μας και να τους κατασπάξουν. Με αυτόν τον τρόπο οι Κιανόκρανοι έγιναν συμμέτοχοι σε αυτήν την φρικτή σφαγή των αθώων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία νέα που ελήφθησαν σήμερα στις 10 π.μ. μεσημβρία, μια ανελαίτη σφαγή αντρών με κάψιμον των θωμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από το Πάκρατς, ενώ οι γυναίκες και παιδιά οδηγούνται προς άγνωστον κατεύθυνση. Ακόμη και στον κύριο Νακάση αυτόν τον Ιάπωνον, ο οποίος είναι τάχατες εκεί, διαναφέρει την ειρήνη, απαγορεύτηκε λέγει η προσέγγιση στην περιοχή. Δεν τον αφήνουν, γιατί θα ομολογήσει τι θα, τι θα δει. Κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού της Βόσανσκα Γκράντσικα, καταστράφηκαν τόσο το κέντρο της πόλεως όσο και μεγάλος αριθμός σπιτιών στα οποία είχαν βρει καταφύγιο Σέρβοι, πρόσφυγες από την Ζένιτσα και άλλες γειτονικές περιοχές. Η μικρή Ταγιάννα και ο Νεμάνια Σόγιτς, παιδιά πρόσφυγες από τη Σλοβενία, θανατώθηκαν κάτω από τα ερήπια των βομβαρδισμών. Το σώμα της Νταγιάννας βρέθηκε χωρίς το κεφάλι, εκτός από το δέρμα του κεφαλιού και τα μαλλιά του παιδιού που είχαν κοπεί σαν από λεπίδι από μια τσιμεντένια κολόνα. Παιδιά, ακόμα μικρά παιδάκια. Ενώ οι χώρες των νικητών και των νικημένων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου γιορτάζουν φέτος την νίκη κατά του ναζισμού και του φασισμού, ο Φράνιο Τούτσμαν και ο Αλία Ιντεμπέκοβιτς είναι έτοιμοι να λάβουν ενεργά μέρος στις επίσημες τελετές που θα γίνουν στην Μόσχα τις 9 Μαΐου 1995 και σε άλλα μέρη. Από την άλλη μεριά η επίσημη Ιουγκοσλαβία γιορτάζει επίσημα την Πρωτομαγιά και θυμάται ανάλογες τελετές για την νίκη κατά του ναζισμού και του φασισμού. Η Δυτική όμως Σλαβωνία και ο Ορθόδοξος λαός της δοκιμάζουν την νηστά την αγωνία. Η σφαγή του Γιασένοβατς συνεχίζεται μετά από 50 χρόνια μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Είναι φανερό ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην Δυτική Σλαβωνία είναι μόνο η πρώτη πράξη του τι προετοιμάζεται για τους λαούς της Σερβικής Δημοκρατίας της Κράινα και ακόμη και της ιδίας της Σερβικής Δημοκρατίας, παρουσία και με συνεργεία των δυνάμεων της Δύσεως, του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ, της Δημοκρατικής Ευρώπης και της Αμερικής και των τυπών ανθρωπιστικών παραγόντων της διεθνούς κοινότητας, από το γραφείο της Ιεράς Συνόδου των Επισκόπων της Σερβίας. Αυτό μας το έστειλαν, αδερφοί μου, για να γνωρίζουν τουλάχιστον οι Έλληνες, εμείς που πάσχουμε και υποφέρουμε από όλες τις αδικίες του κόσμου. Ήθελα να σας αναφέρω, βέβαια τούτο θα είναι στην κρίση τη δικιά σας, ό,τι θέλετε και ό,τι αποφασίσετε. Κάθε 15 μέρες στέλνουμε σε αυτό
αυτούς τους αδερφούς μας τρόφιμα, τους στέλνουμε οτιδήποτε έχουμε εμείς και γι' αυτό και εκείνοι φωνάζουν και λέγουν. Δεν μας απέμεινε πλέον τίποτε, μόνο ο Θεός και οι αδερφοί μας οι Έλληνες. Σήμερα εστίναμε ό,τι είχαμε κι εμείς στην Εκκλησία, λίγο λάδι, λίγο θυμία, λίγο νάμα για να κάνουν Θεία Λειτουργία, ό,τι είχαμε. Εάν το θεωρείτε καλό, ας είναι και από ένα κουτί γάλα και οτιδήποτε, την άλλη φορά που θα πάει πάλι με τα λίχτα γεμάτη, να τα στείλουμε να πάνε για εκείνους τους αδελφούς μας που καταστάσουν. Αυτή είναι η απόφαση των εχθρών του χριστιανισμού. Εμείς ακριβώς αυτή τη στιγμή είμαι θα ήσυχοι και θα φύγουμε από τον Άγιο Γεώργιο, θα πάμε στο σπίτι μας, θα κοιμηθούμε, θα φάγουμε. Ενώ την ίδια στιγμή οι αδερφοί μας κατασπάζονται. Μπορείτε να σκεφτείτε τώρα εκείνα τα χίλια άτομα, τους 1.500 στρατιώτες, τα γυναικόπαιδα που είναι περικυκλωμένοι, λέγει, από λεπτό σε λεπτό να τους εξαφανίσουν. Θα ζήσουν άραγες ή θα τους κατασπάξουν? Και όταν τους κατασπάξουν, ποιος θα τους μιλήσει? Ποιος θα τους πει γιατί έκανατε αυτό το πράγμα? Όσοι δεν έζησαν, αδερφοί μου, αυτές τις ώρες και όσοι δεν γνωρίζουν τι θα είπε η επίθεση απίστων εναντίον των πιστών, δεν μπορούν να καταλάβουν το δράμα τώρα που έχουν οι αδερφοί μας εκεί. Στην προσευχή μας σας παρακαλέσουμε τον Θεό να νικήσει το αρνείο, εκείνο το εσφαγμένο αρνείο εις τον θρόνο του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αναδειχθείς αφημών εις τους ουρανούς. Ως πότε, λέγει η μισέλινος της Άγα, θα καταδιώκει τα τέχνα του Θεού? Έως πότε θα κατασφάζει τους πιστούς οπαδούς του Χριστού μας? Θα έρθει η στιγμή όταν πληρωθούν τα σχέδια του Θεού μας και αυτό το έθνος των αγκαρινών και όσοι πολεμούν των Χριστών και των εσφαγμένων αρνίων θα κατατροποθούν και θα εξαφανιστούν, αδερφοί μου. Ιησούς Χριστός νικάμε. Αυτός θα νικήσει. Ας φαίνεται τώρα ότι νικέται το αρνείο. Αυτό θα νικήσει. Τούτο γράφει ακριβώς η Αποκάλυψη. Δια να έρθουμε όμως να συνεχίσουμε να δούμε την έκφρα την οποία έχουν εναντίον των χριστιανών και δι' εναντίον των τέκνων μας. Θα επαναλάβουμε ότι η νέα εποχή με τον διδάσκαλον του Αντιχρίστου, τον Κιουαλ Χούλ, στο νέο σχέδιο του εναντίον των χριστιανών και στο βιβλίο το οποίο εξέδωκε η εκπαίδευση στην νέα εποχή, περιγράφει 13 σημεία τα οποία εφαρμόζει καθεκά στην ημέρα εναντίον των τέκνων μας. Ο δε κόσμος αυτός, ο οποίος ονομάζεται ελληνικός λαός και όλοι οι Ορθόδοξοι όλου του κόσμου, δεν γνωρίζουν αυτό το βιβλίο το οποίο είναι καθεκά στην ημέρα εις πρώτην ζήτηση για τους εχθρούς της Ελλάδος. Σας είχα αναγνώσει τα 6 σημεία και μένουν άλλα 7 σημεία για να τα δούμε. Το 7ο σημείο. Η νεολαία πρέπει να διδαχθεί να πιστεύει στην μετεμψύχωση και στο κάρμα, νόμος της αναγεννήσεως, και όχι στην Ανάσταση και στις διδασκαλίες περί δικαίας κρίσεως της Αγίας Γραφής.
Αυτό το πιστεύω πρέπει να καθοδηγεί τη συμπεριφορά και ιδίως την σεξουαλική. Αδελφοί μου, τούτα τα λόγια είναι εκτός πραγματικότητος. Αυτό συμβαίνει στα παιδιά μας στα σχολεία. Αυτό διδάσκονται, λέγει, από τους διδασκάλους. Είναι σχέδιο της νέας εποχής. Είναι το πρόγραμμα του Αντιχρίστου, αδελφοί μου. Μία από τις δουλειές των εκπαιδευτικών, λέγει, του μέλλοντος θα είναι να διδάξουν την έννοια του νόμου της αναγεννήσεως. Την μετεμψύχωση δηλαδή και κάρμα, διδασκαλίες ειδωλολατρικές και έτσι να προκαλέσουν μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο προσεγγίσεως της ζωής και του έρωτος, της ζωής και του έρωτος, της γεννήσεως και της πατρότητος. Τι διδάσκουν σήμερα οι καθηγητές, τι διδάσκουν σήμερα οι διδάσκαλοι? Ευτυχώς που έχουμε τους ευσεβείς, οι οποίοι κρατούν κάπως αυτήν την φορά της καταστροφής. Διδάσκουν άλλες διδασκαλίες εκτός από την διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν διδάσκουν αυτό που έχει η πίστης μας και η πατρίς μας ως κληρονομιά, αλλά διδάσκουν νέα πράγματα, μετεμψύχωσης, κάρμα. Τι είναι τούτο? Επειδή αυτοί βρίσκονται μέσα στην κόλαση, μέσα στην μαστίγωση της συνειδήσεως για τα σαμαρτίας τα οποία διαπράττουν, εφεύρουν την ιδέα της μετεμψυχώσεως. Λέει, και εμείς θα σωθούμε, λέει. Αλλά θα μεταφερόμεθα, λέγει, μόλις πεθάνουμε από άνθρωπο σε άνθρωπο και από ζώο σε ζώο, μέχρι, λέγει, και μέσα σε μία ψήρα, ως εκεί, λέγει, θα φτάσουμε για να σωθούμε και να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας. Ναι, αδελφοί μου, αυτό το ονομάζουν σαμψάρα και μεταφέρονται από ζώο σε ζώο και από αντικείμενο σε αντικείμενο έως ότου, λέγει, να σωθούν. Αυτά διδάσκονται τα παιδιά μας. Τον δρόμο της μετεμψυχώσεως θα είναι ένα από τα βασικά κλειδιά της νέας παγκοσμίου Χριστίας. Θα είναι αυτό, λέγει, ένα κλειδί σοβαρό, λέγει, για τον νέο κόσμο τον οποίο εμείς θα εκπαιδεύσουμε. 8ο σημείο. Ακούστε αυτό για να δείτε τι φοβερό πράγμα είναι και πώς διδάσκουν τα παιδιά μας σήμερα και τα βλέπουμε και δεν έχουν κανένα σεβασμό προς τους μεγαλύτερους τους. Οι παρανοϊκές, λέγουν, και ανώριμες ιδέες, ακούστε, περί αμαρτίας και ενοχής δεν θα πρέπει να εμφυτεύονται στους νέους και από τους γονείς, λέει. Από τους διδασκάλους, από τους ιερείς ή από άλλους ενήλικας ανθρώπους. Πρέπει να υιοθετηθεί μια πιο χαλαρή και πραγματική στάση. Αμαρτία. Και πού είναι η αμαρτία? Υπάρχει αμαρτία? Βλέπεις τον νέον σήμερα να κυλίεται μέσα στη λάσπη για την αμαρτία, μέσα στην σάρκα και την ειδονή της σαρκός. Τον βλέπεις σήμερα τον νέον να τρέχει δεξιά και αριστερά, όπως τους είχατε δει πριν λίγο μέσα στις τηλεοράσεις, στα νυχτερινά κέντρα. Τους απειλάψατε τότε. Είδατε τις κόρες σας, τις κόρες της Ελλάδος, με τι ενδυμασίες και με τι χορούς και με τι διαγωγή μέσα σε εκείνα τα νυχτερινά κέντρα. Πού η αμαρτία? Φυσιολογικό πράγμα. Γιατί είναι αμαρτία? Αυτό είναι η φύση. Αυτό διδάσκει ο Κουλ, ο διδάσκαλος του Αντιχρίστου, μέσα στο βιβλίο του εκπαίδευσης της νέας εποχής. Ναι, αδελφοί μου, είναι η γενεά των ενηλίκων που μεταδίδει στα παιδιά από νωρίς την ανώφελη αυτήν έννοια της ενοχής, της αμαρτίας
και της κακής πράξεως. Οι πολλές μικρές και ασήμαντες αμαρτίες που φορτώνονται στα παιδιά με την συνεχή επανάληψη της λέξεως «μη» και τούτο είναι κακό και βασανίζονται κατά κύριο λόγο στην αποτυχία των γονέων, δεν έχουν ουσιαστικό νόημα. Θα αφήσεις βέβαια τα παιδιά ελεύθερα να πράξουν ό,τι θέλουν. Δεν θα του απαγορεύσεις ποτέ ό,τι και αν κάνει. Και έρχονται αδελφοί μου μητέρες στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και κλαίουν και θρυνούν για το παιδάκι μου, λέει. Το παιδάκι μου. Ακούω και εγώ τη λέξη παιδάκι και νομίζω ότι είναι κανένα παιδάκι 3 χρονών, 4 χρονών. Ερωτώ, πόσο χρόνο είναι το παιδάκι σου? Απάντηση, 30 χρονών. Και τι έχει? Είχε, λέγει, σχέσεις με μια γυναίκα, λέγει, και τώρα, λέγει, δεν ξέρω τι του έκανε. Είναι μέσα στο σπίτι κλειστός, δεν μιλά κανενός, δεν βγαίνει έξω και θα χαθεί το παιδάκι. Ερωτώ, εγνώριζες ότι είχε σχέσεις με γυναίκες? Ναι, λέγει. Και τι έκανες? Τι να κάνω, λέγει, εφόσον είναι φυσιολογικό, λέγει, να έχει τη φιλενάδα του. Τράβε τα λοιπόν και εσύ τώρα, κυρία μου. Θα πληρώσεις και θα πληρώνεις. Και αν δεν μετανοήσει ο γιος σου, θα γίνει πιο χειρότερο. Ναι, αδελφοί μου, αυτή είναι η κατάσταση. Ένα το σημείο. Τα παιδιά πρέπει να διδαχτούν ότι όλες οι θρησκείες, ο χριστιανισμός, η μαγεία, ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, ο Ισλαμισμός, ο Ιουδαϊσμός, η ειδωλολατρία και ό,τι υπάρχει εναντίον της πίστεως του Χριστού έχουν την ίδια αξία και δεν έχει σημασία σε ποιον πιστεύει κανείς. Ναι, αδερφοί μου, δεν έχει καμιά σημασία, λέει, αν πιστεύεις τον Βούδα ή αν πιστεύεις τους ποταμούς ή αν πιστεύεις τους ελέφαντας ή αν πιστεύεις τα φίδια ή αν πιστεύεις τη σελήνη ή αν πιστεύεις τα άστρα. Όλα, λέει, είναι το ίδιο. Αυτή είναι η νοοτροπία της νέας εποχής. Πρέπει να γίνουμε κι εμείς, λέγει, ειδωλολάτρες για να μην ξεχωρίζει, λέγει, ο χριστιανισμός σαν η κυρία θρησκεία εις τον κόσμο. Τι θέλουν άραγες να μας πουν οι κύριοι αυτοί? Να εγκαταλείψουμε τον Χριστό μας για να ακολουθήσουμε αυτά στα ιδέες των ανώμων και των απίστων? Ζει Κύριος ο Θεός μου. Θα μείνουμε πιστοί άκρη θανάτου. Κι αν έρθει η στιγμή κατά την οποία θα φωνάξουν να ενώσουν την Ορθοδοξία με τον Παπισμό, θα κρατήσουμε εμείς στερεοί και θα χωρίσουμε όπως χωρίζει το σιτάρι από την ύδα. Θα τραβήξουν τον δρόμο τους εκείνοι και εμείς το δικό μας. Πιστεύουμε στον Χριστό μας και θα πιστεύουμε έως της τελευταίας μας αναπνοής. Αυτή είναι η απόφασή μας. Αυτό είναι το είναι μας. Αυτό είναι το πιστεύω. Ακούμε σε εκείνον ο οποίος λέει, μην είναι πιστός παιδί μου άκρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Τα παιδιά όλων των εθνικότητων θα διδαχτούν την αλήθεια χωρίς προκατάληψη. Και ποια είναι η αλήθεια κατά τους εχθρούς του Χριστού μας, κατά τους οπαδούς της νέας εποχής? Η παγκόσμια ενότητα θα είναι πλέον γεγονός όταν τα παιδιά, λέγει, θα διδάσκονται ότι οι θρησκευτικές διαφορές είναι κατά βάση θέμα τόπου και γεννήσεως. Βαθμιαία δε οι φιλονικίες και οι διαφορές θα απομακρυνθούν και η ιδέα της ενιαίας ανθρωπότητος θα πάρει την θέση της δια να κυβερνήσει ο Αντίχριστος. Όλος ο κόσμος θα είναι ένα και τότε θα εμφανιστεί εκείνος ο άνομος. Πότε θα εμφανιστεί? Μας το είπε ο Χριστός μας. Όταν όλος τούτος ο κόσμος και προπάντων όταν ακουστεί από τους Εβραίους
ότι ήρθεν ο Χριστός, τότε ήρθεν ο Αντίχριστος. Μόλις ακούσουμε αυτή τη λέξη, ότι ήρθεν ο Χριστός, τότε λέγει ήρθεν ο Αντίχριστος. Το είπε ο ίδιος ο Θεός. Όταν ακούσετε λέγει «Όδε εστίν ο Χριστός» και «Όδε εστίν ο Χριστός», μη πλανηθείτε λέγει, μη πορευτείτε ο πίσω αυτόν. Μόνον όταν ακούσουμε την φράση αυτήν ότι ήρθε ο Χριστός, τότε ήρθε ο Αντίχριστος. Ακόμη αδερφοί μου. Αλλά τούτο θα ονομάζεται και ο βασιλεύς των Εβραίων. Οι Εβραίοι επειδή περιμένουν τον βασιλέα τον, αυτόν θα ανακηρύξουν βασιλέα και αυτόν θα έχουν ως τον δικτάτορα ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Ο Χριστός της νέας εποχής δεν γνωρίζει θρησκευτικά όρια στην συνείδησή του, λέει. Δεν τον ενδιαφέρει σε ποια θρησκεία πιστεύει ο καθένας άνθρωπος. Και τότε γιατί έστειλε τους Αποστόλους? Γιατί τους έστειλε να διδάξουν στον κόσμο το Ευαγγελίο του? Γιατί δεν τον ενδιέφερε. Ο μέγεθος ανοησίας, αδελφοί. Ο μέγεθος ηλιθιότητος όπου κρατεί τους οπαδούς της νέας εποχής. Δεν ενδιαφέρει το Χριστό μας σε ποια θρησκεία είσαι και ποιο Θεό λατρεύεις. Και τότε γιατί ήρθαν και δίδαξαν ότι υπάρχει Θεός αληθινός και όχι τα είδωλα? Τότε γιατί ήρθε και ταπεινώθη για να σώσει τον άνθρωπο από το σκοτάδι? Ήρθεν για να πει στον κόσμο πιστεύετε ότι θέλετε? Δεν είναι εκείνος ο οποίος έστειλε τους μαθητάς του και τους είπε «Πορευθέντες, κηρύξατε τούτο το Ευαγγέλιο πάση τη χτίση και ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο διαπιστήσας κατακριθήσετε». Δεν είναι αυτός ο Χριστός μας ο οποίος σε λίγες μέρες από σήμερα, από την ανάληψή του, θα στείλει το Άγιο του Πνεύμα για να φωτίσει τους μαθητάς να γράψουν την αλήθειά του μέσα στο Ευαγγέλιο? Δεν είναι ο Χριστός, δεν τον ενδιαφέρει, λέγει τον Χριστό, γιατί πιστεύει ο καθένας. Και τότε για ποιο σκοπό κατέβηκε? Για να αδιαφορήσει για την απώλεια του κόσμου. Γι' αυτό κατέβηκε. Δέκατο σημείο. Η νέα γενιά πρέπει να αναγνωρίσει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να σώσει ή να αλλάξει κανένα. Ακούσατε, αδερφοί μου, ανοησία. Γιατί κανείς δεν είναι χαμένος. Δεν είναι χαμένος κανένας. Και για ποιο σκοπό κατέβηκε ο Χριστός? Για να σώσει τους σωζωμένους. Κατέβηκε, λέγει, για να σώσει τους υγιείς. Που και ήταν ο Υιός του ανθρώπου, λέγει, για να κοιτάξει τους υγιείς. Ήρθε για να κοιτάξει τους ασθενείς, λέγει, να τους ιατρέψει. Ήρθε να σηκώσει, λέγει, εκείνους που είναι συντριμμένοι κάπου από την αμαρτία. Και όμως οι Κύριοι αυτοί λέγουν ότι κανείς δεν είναι χαμένος. Δηλαδή, κάνε ό,τι θέλεις, πράξε ό,τι θέλεις, ό,τι σου ήρθε στο κεφάλι κάνει, δεν θα χαθείς. Θα σωθείς οπωσδήποτε. Αυτή είναι η ιδέα της νέας εποχής. Δεν ήρθε να αλλάξει τον ειδωλολατρικό κόσμο, γιατί στα μάτια του Χριστού και των πραγματικών μαθητών του, λέγει, δεν υπάρχει ένας τέτοιος κόσμος, ώστε όλος ο κόσμος, όπου και αν πιστεύουν και οι κανίβαλοι οι οποίοι κατατρώγουν τους ανθρώπους και εκείνοι, λέγει, είναι σωσμένοι, λέγει, και πιστεύουν ορθά. Και τότε τι γίνεται? Οι χριστιανικές ιδέες, το 11ο σημείο του βιβλίου του Κούρ. Όπως ο παράδεισος, η κόλασης, οι κρίσεις πρέπει, λέγει, να εξαφανιστούν, να μην υπάρχουν. Και η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης πρέπει να απορριφθεί οπωσδήποτε. Αυτά διδάσκουν. Ναι, αδερφοί μου, αυτά έχουν υπόψη τους οι Κύριοι αυτοί. Και πού οδηγούμεθα? Σε ποιο σημείο? Στην καταστροφή του χριστιανισμού. Αυτή είναι η απόφασή του. Να καταστραφεί ό,τι διδάσκει Χριστόν. Ο χριστιανισμός έχει εξαρτήσει την αιώνια ευτυχία από την αποδοχή ενός
θεολογικού δόγματος. Δηλαδή, το θεολογικό δόγμα που λέγουν οι κύριοι αυτοί είναι αυτές οι σαπουνόφουσκες που διδάσκουν οι θεολόγοι και οι ιερείς της Εκκλησίας. Αυτά, λέγει, δεν είναι τίποτε, είναι παραμύθια. Αυτά, λέγει, δεν μας χρειάζονται. Εδώ χρειάζεται μια αλλαγή του κόσμου. Ή θα ζεις ως πραγματικός χριστιανός και θα απολαύσεις έναν μάλλον κουραστικόν παράδεισο, ή θα αρνηθείς τον χριστιανισμό και θα ζήσεις σε μια αφόρητη κόλαση, μια κόλαση που αναπτύσσεται από τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης και την παρουσίαση ενός Θεού γεμάτου από μίσος και ζήλια. Εξέχασαν οι κύριοι αυτοί ότι ο Θεός, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, εξέχασαν οι κύριοι αυτοί ότι ο Θεός είναι Θεός και δικαιοσύνη. Νομίζουν ότι θα κάνουν τα πάντα και δεν θα τους μιλήσει κανείς. Έτσι εζούσαν και εκείνοι οι κάτοικοι των Σοδόμων και των Γομώρων. Εζούσαν και έλεγαν ότι εμείς θα κάνουμε το πάντα και δεν υπάρχει Θεός να μας εκδικηθεί. Και όμως ήρθε η στιγμή κατά την οποία ο Θεός αυτός, ο οποίος είναι πολυέλεος και πολυέσπλαχνος, έδωκε και την κρίση του, έδωκε και την παρουσία του και κατέκαψε εκείνα στις πέντε πόλεις της αμαρτίας. Έτσι έλεγαν και οι οπαδοί της εποχής του Νόε. Δεν υπάρχει, λέγει, Θεός. Πού είναι ο Θεός? Και έγιναν όλοι σάρκα. Ξαφνικά όμως άνοιξε αυτός ο Θεός που δεν υπήρχε τους καταράκτας του ουρανού και της γης και κατέπνιξε όλη την γη μέσα στο νερό. Και πόσοι έζησαν? Μόνον 8 άτομα. Ναι, αδερφοί μου, θέλουν τον Θεό να είναι πάντοτε υπομονετικός. Θέλουν τον Θεό να είναι πάντοτε δίκαιος. Δίκαιος κατά την δική των νοοτροπία. Όχι δίκαιος κατά την δικαιοσύνη του Θεού. Τον θέλουν, λέγει, να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτόν τον κόσμο και εκείνον να μην μιλά. Ναι, αδερφοί μου, αυτή είναι η νοοτροπία και των νέων σήμερα. Και όταν τους περιορίσεις λίγο και τους πεις, παιδί μου, τούτο δεν επιτρέπεται να το κάνεις, αμέσως σηκώνουν το κεφάλι ψηλά και φωνάζουν. Αυστηρός ο Θεός, αυστηρή η Εκκλησία, αυστηρός ο Πνευματικός. Θέλουν ελευθερία, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία της νέας εποχής. Οι δύο ιδέες σήμερα απορρίπτονται από κάτι λογικών, ειλικρινή και σκεπτόμενων άνθρωπων. Δηλαδή οι δύο αυτές γραφές στις οποίες στηρίζεται ο χριστιανισμός, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, αυτά λέγει απορρίπτονται. Κανένας πραγματικά λογικός άνθρωπος που πιστεύει σε κάποιον Θεόν που είναι γεμάτος με αγάπη δεν δέχεται τον παράδεισο των παπάδων και ούτε έχει επιθυμία να πάει σε αυτόν τον παράδεισο, λέει. Οι κύριοι αποφασίζουν κατά τα δικά των μέτρα. Οι κύριοι αυτοί δικάζουν κατά την ειδική των νοοτροπία. Ακόμα περισσότερο δεν δέχεται, λέγει, ο παρόν κόσμος. Οι νέοι της νέας εποχής δεν δέχονται τη λίμνη που είναι γεμάτη με φωτιά και διάφορα. Τα θέλουν όλα πρόδειγμα. Όταν ο Θεός στέλνει, λέγει, τους αμαρτωλούς εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλες αυτού, οι κύριοι λέγουν ότι αυτά είναι ένα ψέμα. Είναι η θρησκεία των παπάδων, λέγει, για να κρατούν τον κόσμο σε μια αγωνία. Και αν δεν υπήρχε αυτός ο τόπος της κολάσεως, αδερφοί μου, έπρεπε να υπάρχει για αυτό. Για αυτούς τους κυρίους οι οποίοι δεν πιστεύουν σε τίποτε, αν δεν υπήρχε κόλαση, έπρεπε να υπάρξει κόλαση για αυτούς μόνο.
διότι νομίζουν ότι τα πάντα στον κόσμο τούτον δεν διοικούνται από κανένα. Είναι ελεύθερα να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. 12 σημείων. Πρέπει να καθιερωθεί μια παγκόσμιος θρησκεία της νέας εποχής χωρίς τον Ιησούν Χριστόν ως Κύριον και Σωτήρα. Ναι, αδερφοί, με τούτον το οποίο εκήρυξεν και εκείνη η κοινωνία των εθνών, προτού υπάρξει αυτός ο οργανισμός των υποκριτών που λέγεται Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, υπήρχε ένας άλλος οργανισμός ο οποίος ονομάζεται Κοινωνία των Εθνών. Αυτοί οι κύριοι, ξέρετε τι έκαναν, συνήλθαν και όταν εισήλθαν μέσα σε εκείνο το κοινοβούλιο, απεφάσισαν και είπαν, όλα τα θέλουμε, μόνο τον Χριστόν δεν το θέλουμε. Όλα τα θέλουμε, μόνο το όνομα του Χριστού δεν θέλουμε. Και διαλύθηκε, εξυφανίστη αυτή η κοινωνία των εθνών εις τα εξών συνετέθη. Και έλαβε την θέση αυτής της κοινωνίας των εθνών αυτός ο λεγόμενος Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και αυτός βαδίζει προς την ίδια καταστροφή, αδελφοί μου. Προς το ίδιο τέλος οδηγείται και αυτός, διότι αυτοί είναι υποκριτές. Τους μεν δικαίους αδικούν, τους δε αδίκους στεφανών. Ναι, τούτο το είδαμε προηγουμένως όταν ανεγνώσαμε αυτό το μαρτύριο των αδερφών μας στην Σερβία. Η χριστιανική εκκλησία είναι νεκρή, λέει, τους ανοήτους. Εκείνος που την ίδρυσε είπε ότι πηλεάδου κατησχίσους είναι αυτής. Και αυτοί λέγουν ότι είναι νεκρή, λέει, η εκκλησία. Και πρέπει, λέει, να αντικατασταθεί, να την αντικαταστήσουν οι κύριοι αυτοί. Η εκκλησία σήμερα είναι ο τάφος του Χριστού, λέει. Η ανθρωπότητα έχει τεράστια ανάγκη και η ανάγκη αυτή πρέπει να ικανοποιηθεί. Οι θεολογικές ιδέες που διδάσκονται είναι απαρχαιωμένες και έχουν μικρή σχετικά χρησιμότητα. Τίποτε λέγει, ελάχιστο, όπως είναι η οδοντογλυφίδα. Οι ιερείς και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι διδάσκαλοι της Ορθοδοξίας και του φονταμενταλισμού, που αν και είναι τίμοι, είναι ωστόσο φανατισμένοι, μας ονομάζουν φανατισμένους. Όταν διδάσκουμε τον νόμο του Χριστού, είμαστε εμείς φανατισμένοι. Όταν διδάσκουμε την αλήθεια, είμαστε φανατισμένοι. Όταν διδάσκουμε τα παιδιά μας να οδηγηθούν στον δρόμο του Θεού, είμαστε φανατισμένοι. Όταν διδάσκουμε τιμή, είμαστε φανατισμένοι. Όταν διδάσκουμε να αγαπά ο άντρας την γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα, είμαστε οπισθοχωρημένοι. Όταν διδάσκουμε να ανατρέπονται τα παιδιά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, είμαστε φανατισμένοι. Ναι, αδερφοί μου, ξεπερασμένα λέγει αυτά. Τι κάνουν, λέγει. Αυτά είναι κάτι τα οποία προσπαθούν να διαιωνίσουν, λέγει, θέματα που είναι πλέον ξεπερασμένα και που ικανοποιούσαν τα ανάγκες του παρελθόντος μόνο και που όμως τώρα δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο. Άλλαξε η εποχή, δεν το ακούμε αυτό συχνά να αναφέρεται από τα, από τα παιδιά της γονείς. Που κοιμάσαι, λέγει, εσύ είσαι παλαιοντολογικών παλαιοντολογικά ευρήματα, λέγει, είστε εσείς. Σας κάψανε, λέγει, χάμω, σας βρήκαν πάσες, πέρασε η εποχή σου. Της παλαιάς γονείς είσαι. Τι να σε κάνω, λέγει, εσύ δεν ξέρεις. Κάτσε στη θέση σου, λέγει, μη μιλάς. Ναι, αδερφοί μου, αυτά διδάσκονται τα παιδιά μας, αυτά μας λέγουν. Ορωματιζόμαστε, λέγει, ακόμα μια νέα και παγκόσμια θρησκεία, μια οικουμενική πίστη, η οποία θα έχει τα ρίζα της στο παρελθόν, αλλά θα δείχνει καθαρά την πανούργια ομορφιά, την καινούργια ομορφιά, που ανατέθει και την επερχομένη σημαντική αποκάλυψη.
13ο σημείο και τελειώνει αυτό το περιβόητο των βιβλίων του Κούλ. Η επερχομένη παγκόσμια θρησκεία της νέας εποχής θα δώσει έμφαση στην ενότητα όλων των θρησκειών και θα απορρίπτει την προσκόνηση στο λόγο του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι ο δρόμος, η ζωή και η αλήθεια. Τούτο λέγει πρέπει να εξαφανιστεί. Η νέα εποχή λέγει θα ενώσει τις θρησκείες και μια νέα θρησκεία θα είναι στον κόσμο. Η βασική αρχή της νέας αυτής παγκοσμίου θρησκείας θα είναι η αναγνώριση των διαφορετικών προσεγγίσεων της θεότητος. Γι' αυτό ακριβώς γίνονται και αυτά τα συνέδρια, αδελφοί μου, και δυστυχώς παρουσιάζονται και οι ιερείς και επίσκοποι Ορθόδοξοι την στιγμή κατά την οποία λατρεύεται ο διάβολος και είναι δίπλα από τον Ορθόδοξο επίσκοπο ο Ινδουιστής και ο Μάγος και ο Βουδιστής κοντά στον επίσκοπο τον Ορθόδοξο, γιατί τον έστειλε, λέγει. Τον έστειλε. Εσείς γνωρίζετε. Δεν θα το πω. Η βασική αρχή της νέας αυτής παγκοσμίου θρησκείας θα είναι η αναγνώριση των διαφορετικών προσεγγίσεων της θεότητος. Ο σκελετός της θα χτιστεί με τη συνεργασία πολλών ομάδων που θα δουλεύουν με την έμπνευση του Χριστού της νέας εποχής. Ναι, αδερφοί μου, γίνεται φανερό ότι βάπτες τις 13 εντολές, το πρωτοπαλίκαρο του Σατανά ο Κούλ και οι διάφοροι νεοεποχήτες οπαδοί του απεχθάνονται τον Ιησού Χριστό. Δεν θέλουν να ακούν το όνομά του. Θέλουν με αυτά τα 13 σημεία να βάλουν 13 κολόνες για να κρατήσουν επάνω την νέα εποχή. Σχεδιάζουν να αποσυνθέσουν και να καταστρέψουν τον πυρήνα της κοινωνίας. Προσπαθούν να ανατρέψουν τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Προσπαθούν να κάνουν μια ενιαία παγκόσμια θρησκεία, μια κυβέρνηση της νέας εποχής. Τα παιδιά υποκινούνται να επαναστατήσουν ενάντια στους γονείς και να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς φόβο, χωρίς ενοχή. Δεν υπάρχει τίποτε. Κάνει ό,τι θέλεις. Θέλουν να λατρεύουν ψεύτικους θεούς χωρίς την παραμικρή διαμαρτυρία. Όπως θα δούμε σε λίγο, τα παιδιά μας διδάσκονται επίσης από τους ηγέτες της νέας εποχής να θεωρούν τους εαυτούς των θεούς. Κάτι που αποτελεί ένα βλάσφημο ψέμα και οδηγεί στην εγωκεντρική θεωρία, στον εγωισμό και την καταστροφή. Αδερφοί μου, η Θεοπανάγαθος Θεός να ελεήσει τον κόσμο του. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Στην ορθομέρη μας συνάντηση θα δούμε ότι αρχίζουν από τον καιρό που θα πλαστεί στην κηδεία της Μητρός, αρχίζουν από τότε, λέγει, να ακούει η μητέρα ειδική μουσική, λέγει. Και όταν γεννηθεί το μωρό μέσα στην δούνια να του βάλουν ειδική μουσική να ακούει, λέει, για να κοιμάται. Δηλαδή, θέλουν, αδερφοί μου, από τον καιρό που θα πλαστεί το μωρό μέσα στα σπλάχνα της μητέρας να το παραδώσουν στον διάβολο. Και γι' αυτό θα γεννούνται σε λίγο παιδιά τα οποία θα είναι δαιμονισμένα. Και πού θα φτάσει η ανθρωπότητα. Εάν έρθει γρήγορα ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο, θα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Αν όμως αργήσει ο Χριστός μας, αλίμονο. Όλος αυτός ο κόσμος θα αρνηθεί την αλήθεια και θα ακολουθήσει το ψέμα. Εμείς όμως που ακούμε τον Λόγο του Θεού, ήθελε μας αξιώσει ο Παναγιώτος Θεός να μείνουμε κοντά του πιστοί, δια να κληρονομήσουμε την εκουράνιον του Βασιλεία. Αμήν.